Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την κατανόησή σας ότι θα κινηθούμε στα όρια των προβλέψεων του κανονισμού, διότι συζητάμε ένα θέμα που προέκυψε από ένα γεγονός που έχει συγκλονίσει τον ελληνικό λαό. Και δράτωμε της ευκαιρίας να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Γεραπετρίτη ότι το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε ως πολιτικές δυνάμεις προς τον ελληνικό λαό είναι ότι λαμβάνουμε αυτή την ευκαιρία για να υπάρξει μία όξυνση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Υπάρχει ένα μήνυμα όμως το οποίο θα ήταν ακόμα χειρότερο. Να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει συγκάλυψη. Ένα μήνυμα ότι δεν θα κάνουμε τα πάντα για να λάμψει η αλήθεια. Και αυτό θα ήταν πολύ χειρότερο και μάλιστα σε μία περίοδο όπου ο λαός μας είναι στους δρόμους, η Ελλάδα βιώνει μία δημοκρατική έκρηξη και μία αξίωση του κόσμου που υπερβαίνει τις τυπικές διαχωριστικές γραμμές για την αλήθεια και τη δικαίωση. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι καλούμεθα να συζητήσουμε τις διαχρονικές παθογένειες του σιδηροδρόμου. Θα τις συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά θα συζητήσουμε πρώτα και κύρια γιατί έγινε αυτό το δυστύχημα. Πρώτα και κύρια. Και θα συζητήσουμε και με δυστυχώς όχι άνεση χρόνου, διότι κλείνει και ο χρόνος ζωής της παρούσας Βουλής και αυτής της κυβέρνησης και της χρόνιας παθογένειας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Κύριε Υπουργέ, μου δώσατε την αίσθηση ότι εκτείεται ποινή και αυτή είναι η αλήθεια. Επομιστήκατε το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης και διερωτώμεθα εμείς γιατί δεν έχετε ορκιστεί υπουργός υποδομών, εάν είναι κάποιος πολιτικός λόγος ή άλλος πίσω από αυτό το γεγονός. Και έχετε αναλάβει μόνο τα διοικητικά καθήκοντα. Δεύτερον, δυστυχώς, και το λέω με μεγάλη λύπη, έχει αλλάξει η κατεύθυνση στην οποία κυβερνητικά στελέχη δείχνουν για την υπαιτιότητα σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα. Ξεκινήσαμε από το Σταθμάρχη, πήγαμε στους προηγούμενους και βεβαίως από εχθές, από τα επίσημα χείλη της κυβέρνησης, του κυβερνητικού εκπροσώπου, καταλάβαμε ότι δείχνουν προς τη μεριά του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δεν βοηθάει μία τέτοια τακτική. Τη μία να φταίει ο Σταθμάρχης, την άλλη προηγούμενη, μετά ο Καραμαλής. Η αλήθεια δεν φταίει σε τίποτα. Και θα πρέπει να είναι επιδίωξη όλων των πολιτικών δυνάμεων να συζητήσουμε για την αλήθεια. Μάθαμε ότι δεν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης. Να πιστέψουμε ότι δεν ήξερε για μία σειρά υποθέσεων που αφορούν παράνομες συμπεριφορές οι οποίες ήταν στο περιβάλλον του κατά το παρελθόν. Μάλιστα. Είναι δυνατόν για το σιδηρόδρομο να μην ήξερε, κύριε Γεραπετρίτη? Πείτε μου ειλικρινώς εάν αυτό το επιχείρημα μπορεί να σταθεί στο δημόσιο διάλογο. Διότι εδώ δεν θα σας ασκήσουμε κριτική για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, εάν τα εξώδικα, ας πούμε, των εργαζόμενων πήγαιναν αρμοδίως και στον κύριο Μητσοτάκη. Θα διερωτηθούμε εάν διαβάζετε εφημερίδες. Είναι αναρρύθμιτα τα πρωτοσέλιδα, τα οποία εγείρουν ζητήματα ασφάλειας σε σχέση με το σιδηρόδρομο. Είναι 65 οι ερωτήσεις που έχει καταθέσει μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για ζητήματα καθυστερήσεων, ακυρώσεων και ζητήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Πώς είναι δυνατόν να εξτομίζει αυτό το επιχείρημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, σας μιλώ ειλικρινά. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να διακινείται. Δεν είναι δυνατόν να διακινείται και ξέρετε τι. Αυτό το επιχείρημα σε συνδυασμό με τη στάση του κύριου Μητσοτάκη ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες
και λέει ότι είναι διαχρονικές οι ευθύνες χωρίς να μιλάει για τις δικές τους συγκεκριμένα, σημαίνει ότι φταίνουν οι άλλοι. Εσχάτως και ο μέχρι πρότινος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θα μπορούσα να σας μιλάω πολλή ώρα για τα περιστατικά τα οποία από το 2021 και μετά η αξιωματική αντιπολίτευση όχι χτύπαγε καμπανάκια, χτύπαγε καμπάνες. Εισπράταμε αδιαφορία, ειρωνία, μη απαντημένες ερωτήσεις κτλ. Κτλ. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία για να μην καταχραστώ και την κατανόηση και το χρόνο και την ανοχή του σώματος αλλά και την πρέπουσα πρόβλεψη του Προεδρείου για να δοθεί περισσότερος χρόνος από τα συνηθισμένα. Κύριε Γεραπετρίτη, περιγράψατε ασυνέχειες στη Σύμβαση 717. Θα έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε και για αυτήν αναλυτικά. Θα θέλαμε να μας καταθέσετε τα τεκμήρια των ισχυρισμών σας. Χαιρόμαστε που παραδέχεστε ότι έτσι όπως στήθηκε το 2014 δεν μπορούσε να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος. Το είπατε. Εντάξει. Δεν είπατε αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αν το γνωρίζετε θα ξαναδούμε λοιπόν την ομιλία σας και θα διαπιστώσετε ότι παραδεχτήκατε ότι δεν μπορούσε να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί το 2014. Εντάξει. Κρατείτε, μπορείτε να ανακαλέσετε τη δήλωση, αλλά θα μου επιτρέψετε και εμένα να λέω ότι σας παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή. Βεβαίως, θα τα δούμε και τα πρακτικά μαζί, κύριε Γεραπετρίτη. Η Σύμβαση λοιπόν 717 είχε αυτά τα προβλήματα. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να καταθέσετε τεκμήρια για τους ισχυρισμούς σας, διότι δεν ήταν αυτή η εκτέλεση. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Παραλάβατε μια σύμβαση εκτελεσμένη στο 72% και χωρίς κανένα νομικό πρόβλημα. Προσέξτε τι άλλο είπατε όμως τώρα. Διότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε σχέση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, κανένα πρόβλημα με την Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων. Πότε, το 19 αυτό, υπεγράφει η σύμβαση το 21 και έρχεστε τώρα και λέτε ότι σε 6 μήνες θα έχει τελειώσει το έργο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν υπογράψατε τη σύμβαση τον Οκτώβρη που έγινε η αλλαγή διοίκησης και διορίσατε διοίκηση εσείς, όχι εσείς προσωπικά, σας είπα ποινή εκτείεται κατά τη γνώμη μου, αλλά λέτε και ότι από το Μάιο του 21, επειδή έχουμε Μάρτι του 23, δεν έγιναν όσα θα γίνουν τώρα σε 6 μήνες. Για να φτάσουμε να έχουμε και εμείς ως, δεν ξέρω, τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρωμένο σύστημα ETCS. Έρχομαι τώρα να σας πω και την άποψή μας σε σχέση με μια τακτική η οποία αναπτύσσεται και μας λυπεί. Ποια είναι αυτή η τακτική, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε. Υφέρπει το επιχείρημα ότι ο μόνος τρόπος για να έχει αποφευχθεί το δυστύχημα το τραγικό θα ήταν να έχουμε πλήρως αναπτυγμένο το σύστημα ETCS. Δεν το είπατε, χαίρομαι αν το ανακαλείτε. Πάμε λοιπόν πίσω στα προηγούμενα. Εντάξει. Αν δεν το είπατε λοιπόν, συμφωνούμε όλοι μαζί, συμφωνούμε, υπάρχει ομοθυμία λοιπόν στην αίθουσα, ότι δεν είναι ο μοναδικός, δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος να αποφύγουμε το τραγικό δυστύχημα η ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και του συστήματος ETCS. Άρα τοποθετούμε από κοινού, κύριε Γεραπετρίτη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τη συζήτηση για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος στη σωστή της διάσταση. Δεν ήταν δηλαδή η μία και μόνη προϋπόθεση για να αποφύγουμε το τραγικό δυστύχημα. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις οι οποίες ίσχυαν το 2019 και δεν ισχύουν τώρα? Σταθμάρχης. Απολύτως ανεκπαίδευτος και με μειωμένο προσωπικό. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω και θα έρθω και σε αυτό ότι παραδεχτήκατε με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεστε να επανεκκινήσετε το σιδηρόδρομο ότι δεν είναι επαρκές το προσωπικό των σταθμαρχών. Ο δε συγκεκριμένος κύριος ήταν απολύτως ακατάλληλος για να χειριστεί συμβατικές τεχνολογίες του 1980. Όχι να χειριστεί τα σύγχρονα συστήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα λειτουργούν σε 6 μήνες. Δεύτερον, ο ΣΕ, σε ανακοίνωσή του πριν λίγες μέρες, μεταξύ άλλων είπε ότι μετά την πυρκαγιά του 2019
Η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν λειτουργεί καθόλου και ο σταθμός μπορεί να δει μόνο 5 χιλιόμετρα βόρεια. Ο ΟΣΕ, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, όχι το ΚΚΕ, όχι το ΜΕΡΑ25, όχι η Ελληνική Λύση. Όχι η Νέα Δημοκρατία. Ο ΟΣΕ το ανακοίνωσε αυτό. Δηλαδή, υπήρξε μια πυρκαγιά το 2019 και ο σταθμάρχης δεν μπορούσε να δει στο σημείο του δυστυχήματος. Τρίτον, το σύστημα δευτεροβάθμιου ελέγχου. Παραδεχτήκατε κι εσείς, μη μας αμφισβητήσατε και σε αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ότι λειτουργούσε μέχρι το 20 και σχεδιάζεται την επαναλειτουργία του. Αυτές οι τρεις λοιπόν προϋποθέσεις, εάν συνέτρεχαν, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Μπορούμε και θα καλωσορίσουμε και μία αναλυτική συζήτηση, η οποία φαντάζομαι θα γίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και για τη Σύμβαση 717, αλλά είδα εδώ και κάναμε ένα βήμα ως πολιτικό σύστημα, ότι τοποθετήσαμε τη συζήτηση για την 717 και το σύστημα ETCS εκεί που τις πρέπει. Και στο κάτω-κάτω, εάν είναι μόνο τέσσερις οι χώρες, οι οποίες τρεις-τρισήμιση, που το έχουν ανεπτυγμένο σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν με τοπικές όλες οι υπόλοιπες. Έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις με τις όριμες και έτοιμες τεχνολογίες να αποφεύγεις τις μετοπικές συγκρούσεις αμαξοστοιχειών. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδόπουλο. Ολοκληρώνω μόνο ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ ειλικρινώς για την ανοχή. Σύμβαση παροχής μεταφορικού έργου. Ούτε για αυτό μπορείτε να πείτε ότι δεν γνωρίζατε. Ούτε για αυτό μπορείτε να πείτε ότι δεν γνωρίζατε. Έγινε κατά το κοινώς λεγόμενο μεγάλη φασαρία στη Βουλή το καλοκαίρι που μας πέρασε, όταν ο κύριος Καραμαλής έφερε τη σύμβαση Hellenic Train δημοσίου, η οποία απομείωνε τις υποχρεώσεις της Hellenic Train για επενδύσεις κατά πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ και ό του θαύματος, προσέξτε, διότι σας έχουμε καταθέσει και ερώτηση, εξαφάνισε και την υποχρέωση του δημοσίου να αναπτύξει εγκαίρως τα συστήματα ασφαλείας. Εδώ πρόκειται για συναλλαγή. Εδώ δηλαδή, προσέξτε τι έχει γίνει και ποιο είναι το ιστορικό. Δεν βαρύνεστε εσείς προσωπικά, αν και κατά το Σύνταγμα η ευθύνη στα υπουργικά συμβούλια είναι συλλογική. Αλλά θα αξιώσουμε απαντήσεις, διότι προσέξτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεκέμβρη του 2019, ο κύριος Καραμαλής με τη διοίκηση της Τρενοσέ υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας. Πανηγυρίζει, θα σας έλεγα και δικαίως, διότι ήταν καλό το γεγονός ότι επίσθη η εταιρεία να κάνει 750 εκατομμύρια επενδύσεις. Αυτό είναι υπογραφή Καραμαλή. Προσέξτε τώρα να δείτε. Δεν χωράει επιχείρημα ότι κάτι παραλάβατε από εμάς στραβό και μετά το έφαγε ο Γάιδαρος. Παραλάβατε λοιπόν, υπογράψατε οι ίδιοι μια συμφωνία για την οποία πανηγυρίσατε, που έλεγε 750 εκατομμύρια επενδύσεις και 2,5 δις έσοδα για το δημόσιο. Μάλιστα. Περνάει καιρός και έρχονται στο φως της δημοσιότητας το σχέδιο σύμβασης που έχει στείλει η Τρενοσέ στο Υπουργείο Υποδομών. Έχει στείλει σχέδιο σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνεται η υποχρέωση της εταιρείας να κάνει 750 εκατομμύρια επενδύσεις και ακριβώς από κάτω, παράγραφος 20.4, η υποχρέωση του δημοσίου να αναπτύξει εγκαίρως όλα τα συστήματα ασφάλειας. Αυτό δεν το γνωρίζαμε εμείς τον περασμένο Ιούλιο, που ήρθε η σύμβαση η κουτσουρεμένη στη Βουλή. Δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζουμε και πώς να το γνωρίζουμε, αφού ρωτάγαμε και δεν μας απαντούσατε. Σας λέγαμε φέρτε τα σχέδια, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις, δεν μιλάγατε. Τέλη του 20 ο κύριος Κεφαλογιάννης ως υφυπουργός ζητάει από την Τρενοσέ παράταση των διαπραγματεύσεων, αφού έχει σταλεί το σχέδιο σύμβασης. Προσέξτε, παραλαμβάνει το Υπουργείο σχέδιο σύμβασης έτοιμο προς υπογραφή, που έχει και για τα δύο μέρη αυτές τις δύο πολύ κρίσιμες υποχρεώσεις, επενδύσεις και συστήματα ασφαλείας. Ο κύριος Κεφαλογιάννης ζητάει παράταση. Ανταπαντάει η εταιρεία ότι βεβαίως να υπάρξει παράταση, αλλά θα συζητήσουμε επί των συμφωνηθέντων. Αλλάζει η διοίκηση της Τρενοσέ και ό του θαύματος
έρχεται στη Βουλή μια σύμβαση από την οποία έχουν σβήσει οι υποχρεώσεις για 750 εκατομμύρια επενδύσεις και ανατριχιαστικά έσβησε και η υποχρέωση του κράτους να αναπτύξει τα συστήματα ασφαλείας. Εάν είστε ειλικρινείς, και θέλω να πιστεύω ότι είστε, θα πρέπει άμεσα να απαντήσετε στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που έχει καταθέσει σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ρωτάει τα εξής. Φέρτε μας τις επικοινωνίες και τα πρακτικά από τις διαπραγματεύσεις που κάνατε με την Τρενοσέ. Πώς πήγαμε από τα 750 σε λιγότερο από 100 εκατομμύρια, πώς αποσύρθηκε το άρθρο για την ανάπτυξη των συστημάτων ασφαλείας, για να καταλάβουμε κι εμείς, να διαπιστώσουμε, ελπίζω όλοι από κοινού, ότι βαδίζουμε το δρόμο αναζήτησης της απόλυτης αλήθειας και να μην υπάρχουν σκιές. Ωραία. Αυτό είναι μια θεμελιακή προϋπόθεση. Κλείστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και σταματώ εδώ, παρόλο που θα υπήρχαν και άλλα 1000 παραδείγματα. Θα συνεχίσω.